Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίε στο Μουσείο Μεσαρά, το οποίο όπω εκτιμάτε θα ανοίξει τι πύλε του στο κοινό σε τρει μήνε. Το Μουσείο ε, το, το επισκεφθήκαμε, όπω είπατε, ε, για να δούμε πού βρίσκονται οι εργασίε. Είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο, το Μουσείο ολοκληρώνεται. Και θεωρώ ότι του επόμενου δύο-τρει μήνε το Μουσείο θα αποδοθεί κανονικά στην κοινωνία. Το Μουσείο Μεσαρά επισκέφθηκε το πρωί η Λίνα Μενδώνη, η οποία βρίσκεται στο Ηράκλειο εν ώψη τη καθόδου του Πρωθυπουργού. Ηδη ξεκίνησαν οι εργασίε τοποθέτηση των εκθεμάτων στο Μουσείο τη Μεσαρά. Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι βιτρίνε, έχει τοποθετηθεί ήδη ένα μέρο των προθήκων, τοποθετούνται οι υπόλοιπε και τοποθετούνται πλέον, θα ξεκινήσει τοποθέτηση των αντικειμένων. Η μουσιολογική και η μουσιογραφική μελέτη προβλέπει την έκθεση 829 αντικειμένων, ενώ ο εκθεσιακό χώρο περιλαμβάνει τρεις κυρίες ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε τρεις μεγάλες φάσεις του πολιτισμού της περιοχής. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης, όπω ε, όπως ξέρετε σε λίγους μήνες ε, θα ανοίξει για το κοινό. Ε, ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι μουσιοκατασκευές, κατασκευέ, ε, θα αρχίσει σε λίγο η τοποθέτηση των εκθεμάτων. Έχει ξεκινήσει, τα, τα βαριά εκθέματα έχουν ήδη τοποθετηθεί, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύουμε ότι μέχρι την άνοιξη θα μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους πρώτους μας επισκέπτες. Αναφορικά με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για την αυτονόμηση πέντε μεγάλων μουσείων τη χώρα από το Υπουργείο Πολιτισμού, μεταξύ αυτών και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, εξέλιξη η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε σωματεία και συλλόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μενδών υποστήριξε ότι θα λειτουργούν με καλύτερο τρόπο και στα πρότυπα του Μουσείου τη Ακρόπολη. Τα πέντε μουσεία τα οποία σήμερα λειτουργούν ω δημόσιε υπηρεσίε, ω διευθύνσει τη Γενική Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων ανεξαρτοποιούνται, παραμένουν, κρατούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους, γίνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, προκειμένου να αποκτήσουν διοικητική οικονομική αυτοτέλεια και να μπορούν να κάνουν ορθότερα τον προγραμματισμό τους. Το πρότυπο του Μουσείου της Ακρόπολης δείχνει ότι τα μουσεία αυτά σαν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να λειτουργήσουν με πολύ καλύτερο τρόπο, να προσφέρουν περισσότερο στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σήμερα στα συγκεκριμένα μουσεία δεν θίγονται καθόλου. Για τα δυτικά νεόρια τα οποία περιμένουν το φιλί της ζωής εδώ και δεκαέτιες, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη αποκατάσταση και επανάχρηση του μνημείου, ενώ σε ό,τι αφορά το έργο στερέωση και αποκατάσταση των ενετικών τείχων, κατά μήκο τη Ζουκό Μποφόρ, η Υπουργό δήλωσε ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα. Υπήρχαν εμπλοκέ δικαστικού τύπου με προσφυγέ οι οποίε έγιναν από του αναδόχου. Αυτά έχουν επιληθεί και το έργο πλέον ξεκινούν. Τα νεώρια, η μελέτη των νεωρίων, όπω ξέρετε, προχωρεί μέσω προγραμματική σύμβαση. Όταν ολοκληρωθεί, θα κατατεθεί στι υπηρεσίε του Υπουργείου Πολιτισμού να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό και να ακολουθηθούν μετά πλέον τα βήματα που πρέπει να πάρουν για την υλοποίηση του έργου. Επόμενο σταθμό τη Υπουργού Πολιτισμού: Οι Αρχάνε, όπου επισκέφθηκε το ακίνητο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών. Και τώρα δουλεύεται η μελέτη του Μουσείου του Ινωπή. Ινοπι... Ινοπι... Επισκεφθήκαμε το κάτω κτίριο του αγροτικού συνεταιρισμού προκειμένου να δούμε αν αυτό μπορεί να στεγάσει κάποιε άλλε υπηρεσίε που έχουν να κάνουν σχέση με τις, την αρχαιολογία, αρχαιολογικέ υπηρεσίε και θέμα μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το master plan του συνεταιρισμού έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και προβλέπει όλα αυτά. Και τώρα σταδικά ένα-ένα πάμε στι μελέτε προκειμένου σε βάθο χρόνου 5-6 ετών να τα δούμε αυτά να είναι όριμα.